Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Μπαχάρ. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η μέρα της δίκης για το διαζύγιο φτάνει. Ο Τιμούρ ευνηδιάζει την Μπαχάρ, αφού η δικηγόρος του ισχυρίζεται ότι έχει σχέση με τον Ευρέν και αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο θέλει να χωρίσουν. Καταθέτει μάλιστα στο δικαστήριο για τις φωτογραφίες που τους δείχνουν αγκαλιασμένους. Η υπόθεση παίρνει αναβολή. Η Μπαχάρ βγαίνει από την αίθουσα καταρακωμένη. Ο Τιμούρ φεύγει και η Μπαχάρ λιποθυμά και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ο Ευρέν ενημερώνει Τζαγλά ότι η Μπαχάρ θα πρέπει να κάνει για δεύτερη φορά μεταμόσχευση. Παράλληλα, μαθαίνει όσα συνέβησαν στο δικαστήριο και βγαίνει εκτός εαυτού. Λίγο αργότερα, τσακώνεται άσχημα με τον Τιμούρ, ο οποίος τον κατηγορεί ότι εξαιτίας του διέλυσε το σπίτι του και έχασε τη δουλειά του. Για όσα έγιναν, εσύ φταίς, μην κατηγορείς κανέναν άλλον. Τίποτα δεν συνέβη ανάμεσα σε μένα και την Μπαχάρ, θα του πει. Και τότε γιατί την είχε αγκαλιά? Γιατί η Μπαχάρ πεθαίνει. Ο Τιμούρ σοκάρεται, πηγαίνει αμέσως στο δωμάτιο όπου έχουν την Μπαχάρ για να τη ζητήσει συγγνώμη. Αλλά τόσο εκείνη, όσο και τα παιδιά, δεν του δίνουν καμία σημασία. Την ίδια στιγμή η μητέρα του πηγαίνει στο σπίτι της Ρεγκίν. Δηλώνει μετανιωμένη για τον τρόπο που της φέρθηκε όλο αυτό το διάστημα και τη ζητά τη βοήθειά της για να έρθει κοντά με την εγγονή της Πάρλα. Στην πραγματικότητα όμως, ο σκοπός της επίσκεψής της είναι εντελώς διαφορετικός. Η Νευρά έχει μάθει για την κληρονομιά που θα πάρει η Ρεγκίν και τη βλέπει πια σαν σανίδα σωτηρίας. Την ίδια στιγμή, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου βρίσκεται στο πλευρό της Μπαχάρ που περνά δύσκολες στιγμές. Λίγο μετά, ο Ευρέν καλεί την Μπαχάρ με την οικογένειά της στο γραφείο του και τους ενημερώνει πως πρέπει να γίνει και πάλι μεταμόσχευση. Ο Τιμούρ προσφέρεται να γίνει δότης και αυτή τη φορά η μητέρα του δεν φέρνει καμία αντίρρηση. Όχι βέβαια επειδή λυπήθηκε ξαφνικά την ύφη της, αλλά επειδή πιστεύει πως ο γιος της θα σώσει τη ζωή εκείνης, τότε θα τους δώσει πίσω το σπίτι. Η Μπαχάρ όμως είναι κατηγορηματική, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει το μόσχευμά του.